Είμαι η Σοφία Τσατιράκη. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας, που διοργανώνουμε εδώ και 12 χρόνια το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, που φέτος συμμετέχει και η ομάδα από Φίλια Λέσβου. Έχουμε από το 2008 ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα. Σταματήσαμε, κάναμε δύο φεστιβάλ, μας βοήθησε ο Δήμος τότε. Μετά σταματήσαμε λόγω οικονομικών προβλημάτων που δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το Δήμο. Και μετά μπήκε στο χορό και ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ανατολικής Κρήτης, όπου μας είπε αρχίστε το και εμείς είμαστε εδώ. Αυτό ήταν αυτό που περιμέναμε από την πόλη, αφού δεν μπορούσε η πολιτεία. Και έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν, μας είπε ότι σας διαθέτω για δύο βράδια να έρχονται ομάδες μέχρι τόσα άτομα. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε ξανά με πολύ όρεξη, γιατί το θέλαμε πολύ. Ζητήσαμε βοήθεια φυσικά και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, την οποία και την έχουμε τώρα, τα τελευταία χρόνια. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε κάπως αξιοπρεπώς το φεστιβάλ μας. Πόσο διαρκεί το φεστιβάλ? Το φεστιβάλ μας διαρκεί συνολικά μαζί με τα προφεστιβαλικά δύο εβδομάδες. Είναι μία εβδομάδα που έχουμε μουσικές εκδηλώσεις και μία εβδομάδα θεατρικές. Τα θεατρικά έργα που έρχονται από όλη την Ελλάδα, όπως είσαστε εσείς από Λέσβο, έρχονται από Κέρκυρα, έρχονται από Αίγιο, έρχονται από Νάφλιο, από Κόρινθο, από Σιτία, από Ηράκλειο, έχουμε και από Κρήτη. Ποια είναι τα μέλη της Κρητικής Επιτροπής και ποια για φέτος τα τιμόμενα πρόσωπα? Κάθε χρόνο έχουμε τον Νίκο Τεβερλέκη, με τον οποίο ξεκινήσαμε το πρώτο φεστιβάλ. Είναι ο πρόεδρος της Κρητικής Επιτροπής, όπως και η Έρση Βασιλικιώτη, που έχει καταγωγή από εδώ. Ο Νίκος Αμπερλέκης νομίζω είναι γνωστός ηθοποιός, έχει παίξει σε πολλά έργα, στην τηλεόραση, στο θέατρο. Η Έρση Βασιλικιώτη είναι και αυτή θεατράνθρωπος, και ηθοποιός και σκηνοθέτης κυρίως και καθηγήτρια στο Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θεατρολογίας. Έχει κάνει πολλές μεταφράσεις βιβλίων και έχει καταγωγή από εδώ, οπότε και αυτήν την έχουμε σταθερά κοντά μας. Η Κέτη Μανολιδάκη, και αυτή ηθοποιός, τέλειωσε του Κάρλου Κούν, Μιχαηλίδη, έχει πολλές σπουδές και έχει παίξει και αυτή σε πολλά έργα, στην τηλεόραση και στο θέατρο βέβαια. Και αυτή η καταγωγή από εδώ έρχεται για μας βέβαια και αυτή. Ο Θέμης Μουμουλίδης, σκηνογράφος, σκηνοθέτης, συγγραφέας, μας θυμάμαι την παρουσία του τα δύο τελευταία χρόνια. Να μην ξεχάσω να πω ότι είναι φέτος και η Έφη η Προύσαλη, γνωστή στους χώρους του θεάτρου, είναι κριτικός θεάτρου, και είναι και ο Μπιμπιλάς, ο οποίος ήρθε και αυτός φέτος για πρώτη φορά. Τον Τηλέμαχο του Μουδατσάκη δεν είπα, που είναι συγγραφέας, σκηνοθέτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ρετύμνου, έχει το θέατρο Βιβί. Και αυτόν τον έχουμε σταθερά φίλο μας και έρχεται κάθε χρόνο. Τώρα, τα τιμόμενα πρόσωπα. Τα τιμόμενα πρόσωπα είναι η Ρώμα Νέ, και αυτή γνωστή ηθοποιός, της τηλεόρασης κυρίως, αλλά και του θεάτρου. Και ο Θέμης Μουμουλίδης, ο σκηνοθέτης, σκηνογράφος και συγγραφέας που σας είπα. Ποιο είναι το μήνυμα του φετινού φεστιβάλ? Το μήνυμα, όπως και πέρσι, ήταν να σταματήσουν οι πόλεμοι. Οι πόλεμοι που έχουμε κοντά μας, που είναι. Με την υπόθεση αυτή, πέρσι είπαμε ότι αυτό το Παλαιστινιακό πότε θα τελειώσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Ισραήλ δεν σταματάει τελικά. Συνεχώς ακούμε για την επεκτατική δράση του και κάθε χρόνο λέμε, δεν θέλουμε τον επόμενο χρόνο να μιλήσουμε πάλι για αυτό το θέμα, αλλά και φέτος έχουμε να κάνουμε λοιπόν με την ειρήνη. Και γενικά με την ισότητα των ανθρώπων, των λαών.